Απαιτείται το 3 στα 3 για την εθνική μα ομάδα, έπειτα από τι νίκε με Βόρειο Ιρλανδία και Κόσοβο. Η εθνική στο Πανθυσσαλλικό, το οποίο γεμίζει ακόμα και τώρα, εκτιμάται ότι θα φτάσει στι 20.000 θεατέ, ενώ στο μάτς με το Κόσοβο την Κυριακή αναμένεται να είναι γεμάτο. Με την Κύπρο, λοιπόν, η εθνική μα θα έχει στο πλευρό τη τον κόσμο μετά τι δύο πρώτε νίκε. Σε αυτή την προσπάθεια, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είπαμε ότι δεν θα είναι μόνο του. Η Εθνική θα επιδιώξει αυτό το 3 στα 3, κάνοντα ακόμα ένα βήμα στον ομιλό τη, αν κάνει και το 4 στα 4. Προφανώ δεν θα ασχοληθεί με το μήνα Σεπτέμβριο, γιατί θα έχει ήδη προκριθεί από τον Ιούνιο, κάτι που σπανίω, αν όχι ποτέ δεν το έχει κάνει. Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Γουστάβο Πογέτ σίγουρα δεν το έχει κάνει ποτέ να προκριθεί στον ίσω Λίγκ, να ανέβει κατηγορία δηλαδή. Αυτό είναι η πρόκριση, να τερματίσει την πρώτη θέση. Στο αγωνιστικό επίπεδο, ο Γουστάβο Πογέτ κράτησε κλειστά τα χαρτιά του αναφορικά με την ενδεκάδα που προτίθεται να παρατάξει τον αγωνιστικό χώρο. Ε, απ' την άλλη σίγουρα έχει καταστρώσει ένα πλάνο ότι, ώστε να φτάσει η Εθνική στο 3 στα 3 χωρίς να τον ενδιαφέρει το μέγεθος της νίκης. Αυτό το έχει ξεκαθαρίσει. Επίσης τόνισε στη συνέντευξη τύπου ότι η μέρα Τη Πέμπτη δεν θα είναι μέρα φιλία, θα είναι η μόνη μέρα φιλία που δεν θα έχουμε με την Κύπρο. Η εθνική ομάδα πάντω αναμένεται να κατέβει στον αγωνιστικό χώρο με Βλαχοδήμο, Μπάλτοκ, Μαυροπάνο, Χατζηδιάκο και Τσιμίκα, οι τέσσερις ε, στην άμυνα. Εντάξει, πάντα υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει κάποια αλλαγή. Ο Σιώπης με Μάνταλο και Μπακασέτα, Λιμνιός Μασούρας και Γιακουμάκης ή Παυλίδης ε, θα είναι στην κορυφή, αλλά πάντα υπάρχουν κάποιοι παίκτες και μάλιστα το ξεκαθάρισε ότι θα υπάρχουν κάποιες αλλαγέ. Ο... Πογέτ, συγκριτικά με το μάτς με το Κόσοβο. Απ' την άλλη, η Κύπρος, ε... Αναμένεται να κατέβει στον αγωνιστικό χώρο με Μιχαήλ, Κορέα, Γκόγκιτ, Παναγιώτου, Πίτα, Ιωάννου, Κάστανο, Αρτιματά, Λοίζου, Χριστοφή και Σωτηρίου. Να πω ότι η προϊστορία με την Κύπρο είναι συντριπτικά υπέρ τη εθνική μα. Να πούμε ότι τέσσερα είναι τα επίσημα παιχνίδια που έχουμε δώσει και τα έχουμε κερδίσει και τα τέσσερα και ότι την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Τάμας Μπόγκαρ, ο 43χρονος Ούγκρους και θα έχει συμπατριώτες ε, βοηθούς, τον Μπουζάς και τον Κόμπορ. Τέταρτος γιατίς θα είναι ο Μπάλας Μπέρκε και Βαρ θα είναι οι Γερμανοί Στέγκεμαν και Μπόρς.